Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Δέλτα Τηλεόρασης, φίλοι και φίλες της ώρας αιχμής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Μόλις ένα λεπτάκι μετά τις 7.30 κοντά σας, πάντα με ώρα αιχμής, πάντα με την δική σας ενημέρωση, μέχρι και την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Όπως πάντα, και σήμερα θα εμβαθύνουμε στην τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα. Μιλούμε πάντα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φυσικά, θα παρακολουθήσουμε εκτεταμένα και ιδίως την σημερινή ημέρα τις εγχώριες εξελίξεις με φόντο τις διμερείς σχέσεις με τα γειτονικά Σκόπια. Η Συμφωνία των Πρεσπών ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε με 153 ναι. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα την σημερινή εκπομπή, τη σημερινή ώρα αιχμής. Αξίζει όμως να σας πω, πριν πάμε στο πρώτο μας ρεπορτάζ και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο του γεγονότος της κύρωσης της Συμφωνίας, πως θα έχουμε και τη Μαρία Τναμπατζή κοντά μας για να καταγράψουμε τα δεδομένα με φόντο ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στην περιοχή, και μιλώ για το νέο φράγμα το οποίο θα γίνει και φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί όλοι οι σκόπελοι προκειμένου να προχωρήσει για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής. Και σήμερα θα έχουμε ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, και σήμερα θα έχουμε συζητήσεις και φυσικά πολλά ρεπορτάζ με αμιγώς τοπικά και περιφερειακά θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζωντανή συζήτηση στο στούντιο με τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Πετρόπουλο, αναφορικά με μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, ομιλητής ο ίδιος και με ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε. Φυσικά, ο πρόλογος δεν μπορεί να είναι μεγάλος από τη στιγμή που η πολιτική επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πυκνή. Δεν μπορούμε κι εμείς να κινηθούμε διαφορετικά παρά να ξεκινήσουμε με το θέμα που προανέφερα, με το θέμα το οποίο αναφέραμε πρώτο στο πλαίσιο της έναρξης και της σημερινής εκπομπής. Μιλώ φυσικά για τις δηλώσεις όχι όλων των πολιτικών αρχηγών, κάτι τέτοιο θα ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο, αλλά προφανέστατα των δύο κυριωτέρων μονομάχων, του Πρωθυπουργού αλλά και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσα επισήμαναν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευθύς αμέσως. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Μπαίνει τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα που βάραινε την εξωτερική μας πολιτική. Θωρακίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μας κληρονομιάς. Την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια με την μακρά ιστορία των πολέμων, των συγκρούσεων, των διενέξεων, του εθνικιστικού μίσους, γυρίζουμε σελίδα και δίνουμε χώρο στην ειρήνη, στη συνεργασία, στη φιλία, στην αλληλεγγύη, στην αλληλοκατανόηση. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές του Κοινοβουλίου μας, που παρά τις μεγάλες πιέσεις, τους εκβιασμούς, τις προσωπικές επιθέσεις, άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους, προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον, αυτό που οι ίδιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι είναι το όφελος, το εθνικό όφελος για τη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες γενιές και οι δύο λαοί θα τους ευγνωμονούν, διότι σήμερα βάζουν τα θεμέλια για ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και συνεργασίας. Σήμερα είναι μια δύσκολη, μια στενάχωρη μέρα για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση με μια ευκαιριακή πλειοψηφία ψήφισε την επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών. Η κύρωσή της σημαίνει την επίσημη αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας στους κατοίκους των Σκοπίων για πρώτη φορά από ελληνική κυβέρνηση. Εγκαταλείπεται έτσι μια εθνική γραμμή δεκαετιών. Ο κ. Τσίπρας είπε ναι εκεί που όλοι οι προκάτοχοι του είπαν όχι. Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και αυτό μπορεί να γίνει αρχή νέων δεινών. Δυστυχώς τα κομματικά παζάρια και ο κινησμός του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησαν του εθνικού συμφέροντος. Πριν από 4 χρόνια ακριβώς ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές εξαπατώντας τους πολίτες. Για να μας πάει τελικά πολλά χρόνια πίσω, κάνοντας χειρότερη τη ζωή των Ελλήνων, ειδικά των πιο αδύναμων. Τώρα ολοκληρώνει το καταστροφικό του πέρασμα και με μια εθνική υποχώρηση. Θέλω όμως να απευθυνθώ και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν έχει νικητές και ηττημένους.
Ειδικότερα θέλω να απευθυνθώ σε όσους ακόμα και σήμερα έχουν τις ενστάσεις τους, τις σεβόμαστε, έχουν την κριτική τους, τους σεβόμαστε, να είναι βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα δουν τα μεγάλα ωφέλη για τη χώρα από αυτό το ιστορικό βήμα προς τα μπρος. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Την καλωσορίζουμε. Θα είναι μια φίλη χώρα της Ελλάδας, θα είναι μια σύμμαχος της Ελλάδας στην προσπάθειά της να εδραιώσει την ειρήνη, τη συνεργασία, την συνανάπτυξη στην περιοχή μας. Μια Ελλάδα που σήμερα νομίζω κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, εδραιώνοντας έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων και συνολικότερα της Νότιο Ανατολικής Μεσογείου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, ένα ιστορικό βήμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, όχι μόνο αυτούς που έδωσαν αυτή την ιστορική συμφωνία, αλλά και όσους που παρά τις διαφωνίες τους συνέβαλαν στο να υπάρξει ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού αυτές τις 4 μέρες στη Βουλή που συζητήσαμε διεξοδικά και σε βάθος. Πιστή στη λαϊκή εντολή, η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη μεγάλη μάχη. Ανέδειξε την αλήθεια για το εθνικό θέμα, αλλά και το πραγματικό πρόσωπο κάθε κόμματος και κάθε βουλευτή. Προσωπικά μίλησα με ειλικρίνεια για τις μεγάλες δυσκολίες που έρχονται από την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεσμεύθηκα όμως ότι θα μείνω σταθερός στο εθνικό καθήκον. Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να αμβλύνω τις αρνητικές συνέπειες που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μια προβληματική συμφωνία. Οι Ελλήνες και οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν. Βίωσαν τη σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Πρέπει όμως να μείνουν ενωμένοι και να επιδείξουν δημοκρατική ωριμότητα, μακριά από ακρότητες. Σύντομα θα μιλήσουν και η απάντησή τους στις κάλπες θα είναι συντριπτική. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να καταγράφουμε τις εξελίξεις και τον απόϊχο του συγκεκριμένου θέματος, του συγκεκριμένου γεγονότος, μιας αν μη τι άλλο, όπως και να το εξετάσει κανείς, υπέρ ή κατά ιστορικής ημέρας στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τα γειτονικά Σκόπια. Πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε κυρίως και στη σημερινή ραδιοφωνική διάσταση της ώρας αιχμής. Από το πρωί στους 102,3 στον Δέλτα FM είχαμε το μικρόφωνο μας στραμμένο στη συζήτηση, η οποία διεξαγόταν ζωντανά στο Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι η ψήφιση έγινε μετά το μεσημέρι. Φυσικά ο γνώμονας, ο κυριότερος γνώμονας και της ραδιοφωνικής μας διάστασης σήμερα ήταν η διαδικασία στο πλαίσιο της ολομέλειας και της τελικής ψήφισης και υπερψήφισης, όπως αποδείχθηκε και όπως αναμέναμε, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε τόσο με τον Γιώργο τον Καΐσα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενός εκ των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, αλλά και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημοσχάκη. Αμφότεροι βγήκαν για λίγο από την αίθουσα, συζήτησαν μαζί μας και μας έδωσαν την δική τους οπτική γωνία αναφορικά με την συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δύο απόψεις είναι εκ διαμέτρου. Αντίθετες, ωστόσο, έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τη συνθέσαμε σε ένα μέρος, σε ένα κομμάτι και τις παρουσιάζουμε σε εσάς ευθύς αμέσως. Νομίζω ότι ένα θέμα που ταλάνισε την πατρίδα μας, ταλάνισε για δεκαετίες αυτή τη χώρα, νομίζω ότι θα μπει σε μια διαφορετική βάση πλέον. Η συνθήκη, η συμφωνία των Πρεσπών βάζει τα πράγματα στη σωστή του βάση και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ανοίγει ένας άλλος πλατύτερος δρόμος για συνεργασία, για συνανάπτυξη, για δρόμους στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι αυτό άξιζε τον κόπο και έπρεπε να έχει προχωρήσει. Μια συμφωνία η οποία ήταν σταθερή εθνική επιλογή επί σειράν δεκαετιών και αιώνων, αλλάζει βία με μια ελαφεμένη απόφαση της παρούσης κυβέρνησης. Διότι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δέχτηκαν τα Σκόπια, μονοπολούν οι Σκοπιανοί την ταυτότητα της ευρύτερης Μακεδονίας. Το όχημα είναι η εθνικότητα και η γλώσσα των γειτόνων μας και δυστυχώς ως Μακεδονιές, όπως τις αποδέχθηκε, να περιγραφούν στη συμφωνία την επώδυνη, η οποία με την πάροδο του χρόνου και
συνέχεια των αιώνων, σίγουρα για τις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές θα μεταξελιχθεί σε επέσχυντη. Κανείς πολιτικός μας δεν διανοήθηκε ποτέ στο παρελθόν να αναγνωρίσει, διότι στα δύο πόδια αυτά στηρίζεται ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού. Είναι σίγουρα μια συμφωνία την οποία θα κρίνει αυτή καθ' αυτή η ιστορία, τα αποτελέσματα της οποίας θα δούμε στο μέλλον. Θέλω ωστόσο την δική σας πρόβλεψη αναφορικά με το πόσο σωστή είναι τόσο η ίδια διαδικασία, όσο και το timing στο οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να προχωρήσει το πρώτο βήμα της επίλυσης της συγκεκριμένης διαχρονικής διένεξης με τους γειτονές μας. Το timing δεν το επιλέγεις. Δηλαδή, εάν στη γειτονική χώρα δεν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ΖΑΕΦ, εάν στη γειτονική χώρα δεν δεχόταν να προβούνε σε αυτά στα οποία προβήκαν, δηλαδή στην αναθεώρηση του Συντάγματος, στην αλλαγή του Συντάγματός, στην αλλαγή της ονομασίας, στο γκρέμισμα των συμβόλων και των... Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα βρίσκαμε την σωστή που λένε ώρα. Λοιπόν, αυτά προέκυψαν και δεν αφήσανε απλώς την ευκαιρία να χαθεί. Άρα νομίζω ότι κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του, την ώρα που μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μιας συγκυρίας, μιας αλλαγής στη γειτονική χώρα, μιας αλλαγής στην χώρα τη δικιά μας, και μια συγκυρία διεθνής η οποία μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να μείνουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Η προηγούμενη κατάσταση, η ενδιάμεση συμφωνία με άλλα λόγια, ήταν μια αρρωστημένη κατάσταση. Ήταν μια κατάσταση που σε κάθε συνάντηση με την γειτονική μας χώρα έπρεπε να βάλουμε το θέμα ότι δεν τη λένε Μακεδονία, τη λένε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ότι τη λένε Φύρουμ, και δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε καμιά σχέση παραπέρα, ούτε εμπορική, ούτε πολιτιστική, ούτε απλή γειτονία, που λένε χαρακτηριστικό, ότι δεν είχαμε ούτε τελωνίο με τη συγκεκριμένη χώρα. Φυσικά δεν περνούσαν τα τρένα μας και τα αυτά που θα θέλουμε να περάσουν από τα Σκόπια για να πάνε στο Βελιγράδι και να πάνε στην Ευρώπη. Φυσικά δεν μπορούσε να γίνει καμιά άλλη πρόοδος χωρίς να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο για δεκαετίες τώρα μας απασχολούσε. Τα παρεκόμενα του ονόματος δεν είναι το ίδιο με το όνομα, είναι καθαρός αυτό που σας είπα από την πρώτη στιγμή. Το μακεδονικός λαός, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική εθνότητα. Αυτά είναι οι αστήρευτες εισαγωγικά πηγές αλυτρωτισμού και διεκδικήσεων από τη γειτονική χώρα. Και γι' αυτά τους κατηγορούμε που δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του κινδύνου, του μέγεθος του προβλήματος. Δεν έχουμε καμία ουσιαστική δέσμευση από την πλευρά των γειτόνων μας. Δεν έχουμε όμως και καμία εμπιστοσύνη στους διεθνείς χορηγούς των Σκοπίων για τη στάση τους στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που σας λέω, διότι η συμφωνία αυτή δείχνει εκ των πραγμάτων απόλυτη υποχωρητικότητα που σίγουρα θα οδηγήσει την πατρίδα μας σε εθνικούς τραυματισμούς, σε εθνικά τραύματα. Και να και είμαστε θρακιώτες, ευρύτες, αυτή η διαδικασία δυστυχώς θα επηρεάσει και τη Θράκη. Μία από τις διαστάσεις που έβαλαν αρκετοί, αν όχι όλοι, οι βουλευτές, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που πήρανε το λόγο εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ήταν ότι πλέον, κοιτάζοντας την μεγαλύτερη εικόνα, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε έναν σύμμαχο ο οποίος δεν θα ανήκει σε σφαίρα επιρροής εξ Ανατολών, και αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας πώς το θέτω. Κοιτάζοντας τη μεγαλύτερη διπλωματική εικόνα, πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ό,τι έχει να κάνει με τις, όχι μόνο με τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και με τις σχέσεις και το ρόλο της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και στα διεθνή φόρα? Βεβαίως είναι μια κίνηση που αυτή η χώρα είναι μικρή σε έκταση, είναι μικρή σε πληθυσμό, είναι μικρή σε οικονομικές δυνατότητες, αλλά είναι η γειτονιά μας, είναι που λένε δίπλα μας,
κρίση, νομίζω ότι θα την επηρεάζουμε άμεσα. Θα έχουμε αμοιβαία ωφέλη από αυτή την ιστορία και φυσικά δεν θα έχει κανένα λόγο από τη στιγμή που θα βρίσκει, που λένε, να λύνει τα προβλήματά της με εμάς, δεν θα έχει δυνατό ή δεν θα θέλει να βρει άλλους, ας με επιτραπεί η έκφραση, προστάτες. Άλλες χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται. Και είναι συγκεκριμένες αυτές οι χώρες που ενδιαφέρονται. Είναι αυτές οι χώρες και αυτοί οι αρχηγοί των χωρών αυτών οι οποίοι αντιτίθενται στην συμφωνία αυτή. Είναι συγκεκριμένα ο Ερντογάν, είναι ο Πούτιν, είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν άλλα συμφέροντα διαφορετικά από τα δικά μας, διαφορετικά από τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Λοιπόν, νομίζω ότι προσφέροντας σε αυτήν την γειτονιά μας, σε αυτήν τη χώρα, μια τέτοια δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί μας, να έχουμε καλές σχέσεις, να αναπτύξουμε παραπέρα τις σχέσεις μας, νομίζω ότι δίνουμε την ευκαιρία σε αυτή τη χώρα να στεριώσει, να ορθοποδήσει για να μην επηρεαστεί από άλλους γείτονες. Το μέγεθος της ζημιάς είναι πολύ μεγάλο, διότι ήδη θα αρχίσουν τα προβλήματα και στην περιοχή μας. Επίσης δεν θα αρχίσουν και οι συνειρμοί και οι συσχετισμοί των γλωσσικών ιδιωμάτων της περιοχής και της Δυτικής Μακεδονίας και των Σκοπίων, και μάλιστα θα τις συσχετίσουν και με ορισμένα γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής μας. Η παλαιανθρωπιά, με συγχωρείτε που να το πω, μα είναι απεριόριστη, αλλά είναι και βακώδης. Ας ελπίσουμε στον απομηχανής Θεό και να μας φέρει την κάθαρση, γιατί πραγματικά το θέλουμε ως λαός, το θέλουμε και ως κράτος, το θέλουμε και ως έθνος. Έχουμε τον ήχο. Να δούμε το σχετικό θέμα, παρακαλώ, που έχει να κάνει με το νέο φράγμα της ΔΕΙΑ στην πόλη της Κομωτινής, ένα φράγμα το οποίο θα εξυπηρετεί όλη την ευρύτερη περιοχή. Με επιτυχία και πολλές θετικές ειδήσεις, έκλεισε η 6η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης και Αποχέτευσης που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή. Μεταξύ άλλων, έγινε διάλογος για δημιουργία συστήματος που αφορά στην καταγραφή των σημείων υδροληψίας, η οποία μάλιστα θα γίνει σε ένα ενιαίο σύστημα. Τα βλέμματα όμως κατέκτησε η ανακοίνωση για δημιουργία φράγματος στα σύμβολα. Μιλάμε για το φράγμα των συμβόλων που μέχρι τώρα έτσι το συζητάγαμε από πολύ μακριά, που θα έρθει παράλληλα. Θα έρθει παράλληλα, αλλά θα μπορέσουμε τώρα λίγο να το σχεδιάσουμε και να το προγραμματίσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να έρθει συμπληρωματικά ο αγωγός που ήδη σχεδιάζουμε, γιατί όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ακόμη και να βρισκόντουσαν τα χρήματα κάποτε, ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει τέτοιο φράγμα, δεν θα μπορούσε να στηριχτεί η υδροδότηση μιας ολόκληρης πόλης και των περιξοικισμών για μια πενταετία από 20 γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε δύο σημαντικά έργα. Ένα το οποίο το καταθέσαμε στο ΠΕΠ για την έγκριση και τη χρηματοδότησή του, και ένα δεύτερο που μας δίνει τη δυνατότητα και αυτή τη στιγμή η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ αυτό εξετάζει, να μπορεί να δει αν πληρεί τα κριτήρια προκειμένου να καταθέσουμε πρόταξη για την ένταξή του. Ο κ. Καρασταύρου, μιλώντας για την ροή της χρηματοδότησης, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Φιλόδημος ως ένα πολύ καλό εργαλείο μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται πολλά έργα. Είναι ένα σημαντικό έργο, γιατί ένα φράγμα, όταν δίνεται δυνατότητα σε μια περιοχή να γίνει, ποτέ δεν τα αφήνει έτσι. Δεν μένει αδιάφορο. Ειδικά όταν έχει μια μελέτη έτοιμη. Και έχοντα από κάτω έναν ολόκληρο κάμπο, ο οποίο το καλοκαίρι στενάζει και χρήζει βοήθεια. Οι αναδασμοί έχουν γίνει. Άρα, μιλάμε για ένα έργο το οποίο μπορεί να αλλάξει και το χαρακτήρα του και να γίνει διπλό, και υδρευτικό και αρδευτικό. Έτσι. Μιλάμε και για ένα φράγμα το οποίο δίπλα του έχει δύο άλλου δήμου, που
θα βοηθήσει ώστε, εάν υλοποιηθεί, να σταματήσουν πλέον η ΔΕΙΑ και οι Δήμοι να αντλούν για την ήρευση από υγειοτρήσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και για όλο το χρόνο, αλλά συγχρόνως να βοηθήσει και τους αγρότες να κάνουν αρδευτικά τα χωράφια τους. Έγινε επίσης λόγος για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες και τις προοπτικές που δίνει στις ΔΕΙΑ για μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Ένα από αυτά είναι το θέμα του ενεργειακού συμψηφισμού και των ενεργειακών κοινοτήτων. Ξέρετε, η ΔΕΙΑ πληρώνουν τρομακτικά ποσά στην ενέργεια και μάλιστα αυτή η τιμή έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τα κόστη να έχουν μεγεθυνθεί χωρίς να μπορούμε αυτό το κόστος να το μεταφέρουμε στους δημότες μας. Συνεπώς κάνουμε λιγότερα πράγματα για αυτούς από ό,τι θα μπορούσαμε αν είχαμε φθηνότερη ενέργεια. Αυτό λοιπόν το εργαλείο προσπαθούμε τώρα να το διερευνήσουμε πώς μπορούμε να το εντάξουμε στις πρωτοβουλίες μας. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, γιατί εκτός από τα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι και το θέμα των χρηματοδοτήσεων, μιας και το Ταμείο Παρακλαδικών απαγορεύεται να δανείζει χρήματα στις ΔΕΙΑ, οπότε μένει ο ιδιωτικός τομέας. Στη συνάντηση πήραν μέρος οι γενικοί διευθυντές των ΔΕΙΑ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τεχνικά και οικονομικά στελέχη, τα οποία ενδεχομένως θα εμπλακούν στη διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος. Να ξέρετε ότι η ΔΕΙΑ με δικά της χρήματα έχει το μοναδικό σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του νερού σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και θα έχουμε εικόνα από όλες τις πηγές όλων των ΔΕΙΑ της πατρίδος μας. Σε αυτό το σύστημα εντάσσεται και η ΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. Έχουμε προχωρήσει στις συνεννοήσεις μας. Μάλιστα με την ΙΑΘ έχουμε υπογράψει και σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας και όλη αυτή την πρωτοβουλία την έχει αγκαλιάσει και το Υπουργείο Υγείας. Είναι πολύ σημαντικό και ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης μέσα της περιοχής να γνωρίζει από το κινητό του την ποιότητα του νερού, όπως και εμείς σαν συστήματα διαχείρισης του νερού πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε, που πρέπει να σταματήσουμε να παίρνουμε νερό, που πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση, που πρέπει να παρεύουμε. Και αφού διαπιστώσαμε ότι ακουγόμαστε πλέον δυνατά και καθαρά και πως δεν επρόκειτο για καμία δολιοφθορά, φίλες και φίλοι, θα παραμείνουμε στο θέμα και θα εμβαθύνουμε σε μέρος όσων ακούσατε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, έχοντας κοντά μας τη Μαρία την Αμπατζή, η οποία παρακολούθησε όλα όσα διεμήθησαν στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Εννοείται ποιοτικό νερό, όπως ακούσαμε και πριν λίγο στο ρεπορτάζ που παίξατε ζωντανά. Ένα στοίχημα πολύ σημαντικό, αν και το γενικότερο στοίχημα, θα λέγαμε, του πλανήτη και το ξέρουμε όλοι, είναι το να υπάρχει νερό, επαρκές νερό πρώτα απ' όλα για ίδρυυση και στη συνέχεια βέβαια και για άρδευση. Η 6η Περιφερειακή Συνάντηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ δηλαδή, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κομωτινή, στο πολυτουργικό του Δήμου, έχοντας δώσει εκεί πέρα το παρόν, συντονίζοντας μάλιστα και τις διαδικασίες, ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, ο κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Ρεθύμνου. Στη συνάντηση, να πούμε ότι ήταν οι γενικοί διευθυντές των ΔΕΙΑ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης τεχνικά και οικονομικά στελέχη που ενδεχομένως θα εμπλακούν στη διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος. Αρχικά υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κομωτινής, ο κ. Δημήτρης Καρασταύρου, ο οποίος παρέμβασε στα προγράμματα του Φιλόδημου, λέγοντας ότι έχουν τον πρώτο λόγο για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ώστε να κατατεθούν προτάσεις και να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομών. Ο κ. Μαρινάκης με τη σειρά του μίλησε αρχικά για την ιστορία του Φιλόδημου και εξήγησε ότι είναι ένα δημιούργημα δικό τους, καθώς η ΕΔΕΙΑ είχε προκαλέσει τη χρηματοδότηση μέσω του Φιλόδημου σημαντικών έργων, όπως έχουμε αντιληφθεί και εμείς αυτό το διάστημα. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με το Ταμείο Παρακαταθήκων, όπου εκεί πέρα είχαν προσκρούσει στην άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για να πάρουν χρήματα από το Ταμείο Παρακαταθήκων, και έτσι κάπως κτίστηκε ο Φιλόδημος, ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ειδικά των μικρών ΔΕΙΑ. Να πούμε, Γιάννη, ότι στη συνάντηση έγινε μια ενημέρωση για δύο προγράμματα. Ένα πρόγραμμα που αφορά στην καταγραφή των σημείων υδροληψίας και ένα άλλο που στοχεύει στη συγκριτική αξιολόγηση των ΔΕΙΑ σχετικά με την ανάπτυξη των έργων και των δραστηριοτήτων, όπως επίσης του τρόπου οργάνωσης της κάθε ΔΕΙΑ. Αναφορικά με τα έργα της ΔΕΙΑ Κομωτινής, για να έρθουμε λίγο στα καθημά, η οποία ήταν, ας το πούμε, και ο οικοδεσπότης, ο κ. Καρασταύρου είπε ότι η ΔΕΙΑ διακρίνεται τα τελευταία χρόνια από μια τακτική εξωστρέφειας, υπάρχει τεχνική επάρκεια και εμπειρία. Επομένως μπορεί να πρωτοστατήσει και να πρωτοπορεί σε πολλά προγράμματα. Αξίζει να πούμε μάλιστα και ο κύριος Μαρινάκης και σε δηλώσεις και μέσα
στη σύσκεψη που ακολούθησε έδωσε τα έξιμα στη ΔΕΙΑ Κομωτινής, καθώς υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία δεν τα έχουμε στις σημερινές δηλώσεις, αλλά ξέρουμε ότι τρέχουν, όπως για παράδειγμα αυτό της Λίματολάσπης, η οποία αξιοποιείται για να μπορέσει να λιπάνει καλλιέργειες όπως είναι το Βαμβάκι. Να πούμε επιγραμματικά απλά ότι σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Κομωτινής, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στα έργα, έχει αντικατασταθεί το δίκτυο ίδρυσης και στους παραλιακούς οικισμούς. Ολοκληρώνεται το κτίριο του νέου υδραγωγείου στην Κομωτινή, το οποίο το είδαμε και το διαπιστώσαμε σε ρεπορτάζ που κάναμε στην ημέρα των φώτων. Και επίσης επεκτείνεται ο βιολογικός καθαρισμός της Κομωτινής, ενώ ολοκληρώνεται και το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή του Κικιδίου. Περιμένουμε δε το Φεβρουάριο να δημοπρατηθεί η αποχέτευση του οικισμού Θρυλωρίου. Μαρία μου, να αλλάξουμε θέμα και ρεπορτάζ με την δική σου βοήθεια και να πάμε σε ένα δικό σου ολοσέλιδο από ό,τι με ενημέρωσες. Εγώ το διαβάζω στο ύπεθρος.gr και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία έχει να κάνει με μεγάλο όμιλο ξηρών καρπών και σοκολάτας από την Ιταλία, ο οποίος έχει εκφράσει και μάλιστα πολύ έμπρακτα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενδιαφέρον προκειμένου να προχωρήσει σε μαζική συμβασιοποιημένη καλλιέργεια στην περιοχή της Ροδόπης και όχι μόνο. Έχεις το ρεπορτάζ, είναι προφανές, σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιάννη, πολύ σωστά το αναφέρεις. Αξίζει να πούμε ότι και εμείς πολλές φορές τα ρεπορτάζ τα διακρίνουμε, τα αναζητούμε και από, μέσα από ρεπορτάζ συναδέλφων, αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ενημέρωση για μια συνάντηση που είχε γίνει και στην Αλεξανδρούπολη την είχα από μια ανάρτηση που είχε κάνει και ο τέος διευθυντής της ΖΑΟΚ, ο κ. Πασχάλης Παδάκης, ο οποίος ξέρουμε ότι και τώρα που είναι στη σύνταξη παραμένει ενεργός και συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τους παραγωγούς. Αναφέρθηκε λοιπόν, έχοντας και τις σχετικές συγγνώμη φωτογραφίες, σε μια συνάντηση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και έτυχε και ανταπόκριση παραγωγών στην περιοχή. Να πούμε ότι η ιστορία ξεκίνησε λίγο καιρό πριν, αυτή τη φορά από τον νυν διευθυντή της ΔΑΟΚ στην Ξάνθη, τον κύριο Καμαριανάκη, ο οποίος συνάντησε σε μια εκδήλωση ομιλία που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Φιλικούπολης τον προϊστάμενο του γεωπονικού τμήματος του συγκεκριμένου ομίλου. Ένας όμιλος ιταλικός, ο όμιλος Μπεζάνα, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του στις επιχειρήσεις από το 1921 και αυτή η οικογενειακή ιστορία βρίσκεται στην ουσία στην τέταρτη γενιά. Αξίζει μάλιστα κάποιος να θελήσει να το γουγκλάρει και να δει λίγο την ταυτότητά του. Υπάρχει ένα εξαιρετικό σχήμα που δημιουργείται όλος ο κόσμος, όλο το ημισφαίριο, όλη μας η γη, μέσα από ένα χάρτη που είναι φτιαγμένος από ξηρούς καρπούς, ανάλογα βέβαια και με το τι παράγει κάθε περιοχή. Στην Ευρώπη μάλιστα, τουλάχιστον σε εμάς κοντά, βλέπουμε ότι υπάρχει η σταφίδα. Ο όμιλος βέβαια έχει έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μετά από αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχε ο κύριος Καμαριανάκης. Έχει έρθει και μέσα από τον ίδιο τον πρόεδρο της εταιρείας, την τρίτη γενιά δηλαδή, τον κύριο Γιουζέπε ή Πίνο, όπως είναι πιο γνωστό στους Ιταλούς, τον κύριο Πίνο Καλγκάνη, ο οποίος επισκέφθηκε παραμονές της πρωτοχρονιάς στην Ξάνθη. Αυτό που μετέφερε λοιπόν στον κύριο Καμαριανάκη, έχοντας συναντηθεί μαζί του και στην Ιταλία προηγούμενα, είναι ότι θέλουν σε επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προχωρήσουν σε συμβολαιακή καλλιέργεια για 20.000 στρέμματα για φουντούκι και αμύγδαλο. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν σε μια συνεννόηση και με την εταιρεία που έχει αναλάβει στην Ελλάδα την εκπροσώπηση του ομίλου Μπεζάνα, θα έρθουν σε μια συνεννόηση με τους παραγωγούς και θα μπορέσουν, ακολουθώντας τις συγκεκριμένες καλλιέργειες φυσικά, οι οποίες προτείνονται, τις συγκεκριμένες ποικιλίες συγγνώμη, προτείνονται από τον όμιλο και σε συνεργασία με τοπικούς συμβούλους και γεωπόνους, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από τον ίδιο τον όμιλο, γιατί πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα μπορέσουν λοιπόν να γίνουν οι φυτέψεις, να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία στην καλλιέργεια και βέβαια να πουλήσουν μετά το προϊόν. Να αναφέρουμε δεικτικά ότι η τιμή τα τελευταία δύο χρόνια που έχει αγοράσει ο όμιλος Μπεζάνα το φουντούκι με κέλυφος είναι στα 3 ευρώ. Και όλα αυτά μέσα από μια συμβολιακή σχέση με τους παραγωγούς, η οποία θα διαρκεί 13 χρόνια συν 10. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για ανθρώπους της Υπαίθρου που πολλές φορές, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από τα ρεπορτάζ, αγωνιούν για την επόμενη μέρα όταν μια καλλιέργεια δεν πάει καλά και πεδίο δόξη λαμπρό να αναφέρουμε το τι γίνεται στον Εύρο με τα ζαχαρότεφυλλα. Ένα παράδειγμα, συν όλα τα άλλα που έχουν προκύψει με τις πλημμύρες και τις καταστροφές της περασμένης χρονιάς. Να πούμε ότι ο Όμιλος θα έχει μια συνάντηση
την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 ώρα στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Κομωτινή, για να ανοιχνεύσει και να ενημερώσει βέβαια τους καλλιεργητές από την περιοχή που ενδιαφέρονται στην ουσία να συνεργαστούν. Και μια ακόμα επισήμανση, Γιάννη, και από εκεί και πέρα οι ερωτήσεις σε σένα. Η παραγωγή ανά τον κόσμο που συνεργάζεται με τον Όμιλο, καλλιεργώντας εννοείται συμβολιακά, είναι 2.000 και δεν μιλάμε για παραγωγούς των 10 και 20 στρεμμάτων, μιλάμε για μεγάλους παραγωγούς και για πολλές ανάγκες του Όμιλου, καθώς στην Ιταλία καλλιεργούνται 500.000 στρέμματα από τον Όμιλο και οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται από αυτούς τους 2.000 ανά τον κόσμο που είναι συνεργαζόμενοι σε κάθε γωνιά, θα λέγαμε, της γης. Από την Τουρκία και το Καζακστάν μέχρι τη Βραζιλία και τη Χιλή. Μαρία μου, νομίζω ότι η μεταφορά του ρεπορτάζ ήταν αναλυτικότατη. Τις όποιες πιθανές απορίες έχεις απαντήσει ήδη. Συνεπώς, με το βλέμμα στραμμένο σε αυτή την προοπτική, θα σε ευχαριστήσω θερμότατα για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα συνοψίσουμε το πρώτο μέρος. Έχουμε ήδη ξεφύγει λιγάκι χρονικά. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε κοντά σας με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο στούντιο, την οποία πραγματικά σας επισημαίνω ότι, ότι αξίζει να μην χάσετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Επιστρέφουμε κοντά σας και με πολλά ρεπορτάζ. Μείνετε μαζί μας. Ωραία, εμείς μέρος δεύτερο επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και για όλους όσοι συντονιστήκατε κοντά μας τώρα, είτε διαδικτυακά, είτε μέσω του Facebook, είτε φυσικά μέσω της τηλεόρασής σας, υπενθυμίζω ότι στο πρώτο μέρος εμβαθύναμε στο σημερινό γεγονός, το οποίο αφορά στην υπερψήφιση τελικώς της Συμφωνίας των Πρεσπών. Φυσικά, με τη βοήθεια της Μαρίας Σαμπατζή, καταγράψαμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που έρχεται στην Ροδόπη μέσω της ΔΕΙΑΚ. Μιλούμε πάντα για την κατασκευή του νέου φράγματος, η οποία έχει ξεμπλοκάρει, προχωρά και αναμένεται πραγματικά να αποτελέσει λύση πνοής και ένα πραγματικό αναπτυξιακό έργο. Και το λέω διότι έχει εκφυλιστεί λιγάκι ο όρος και η ουσία της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια για την πόλη της Κομωτινής και για την ευρύτερη περιοχή της. Από το πρώτο μέρος, σας είχα επισημάνει πως εδώ θα ακολουθούσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία δεν θα έπρεπε να χάσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ εκ νέου στο στούντιο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευσινίων Χωρών του Πανεπιστημίου μας, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Πετρόπουλο. Αγαπητή κύριε Πετρόπουλο, καλησπέρα, καλησπέρα και on camera. Και ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Το έχω ξαναπεί. Είναι χαρά μου κάθε φορά που συζητούμε μαζί μας. Βοηθάτε να ανοίξουμε λιγάκι τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Εγώ το κάνω αυτό. Βεβαίως, βεβαιότατα. Καλώς ήρθες. Και θα το κάνετε και σήμερα και το ξέρω. Πρέπει να πω για εσάς, κυρίως φίλες και φίλοι που μας βλέπετε και μας ακούτε, ότι το πρόσωπο του κυρίου Πετρόπουλου προφανέστατα είναι γνωστό ελαίο του γεγονότος της παρουσίασης και εδώ αλλά και στο ραδιόφωνο. Του γεγονότος λοιπόν της παρουσίασης του ξεμπλοκαρίσματος, αφού μιλούσαμε πριν για έργα που έχουν ξεμπλοκάρει, της διδασκαλίας ποντιακής διαλέκτου. Μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, ήταν μοχλός της ο κύριος Πετρόπουλος και αξίζει να το υπενθυμίσουμε αυτό στον αέρα. Και θα ξεκινήσω λιγάκι αντίστροφα, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλο, ρωτώντας πώς τα πήγαμε, γιατί κάτι για βαθμολόγια άκουσα όταν ερχόσασταν, κάτι για βαθμούς εξετάσεων και θέλω λιγάκι να το μάθω. Αλήθεια. Πέρασα πριν από λίγο, περνούσα βαθμολογία του μαθήματος, γιατί χθες είχαμε τις εξετάσεις των παιδιών. 21 εγγεγραμμένοι φοιτητές. Και επιπλέον 5-6 φοιτητές από άλλα τμήματα, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εγγραφούν, δεν είχαν ακόμα το δικαίωμα εγγραφής. Δηλαδή, στο σύνολο των 27 φοιτητών, πέρασα τους 19, μου φαίνεται, που ήρθαν χθες. Καλά. Καλά, μπορώ να πω. Το 27 ακούω και μου κάνει πολύ θετική εντύπωση ως νούμερο για μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε κυριολεκτικά όχι από το μηδέν, από θερμοκρασία και από δεδομένα υπό του μηδενός. Underground. Από σιβηριακές θερμοκρασίες. Ελπίζω να μας εξετάσετε και εμάς τα ποντιακά εδώ, γιατί κάποιοι συνεργάτες στο κοντρόλ ενδεχομένως να περάσουν. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μάλλον θα αποτύχω στο τεστ. Don't worry. Μη στεναχωρίεστε, λοιπόν, μη στεναχωρίεστε, κύριε Σκέβα, για το όνομα Θεού. Αλλά σας περιμένουμε στα μαθήματα. Μακάρι να έχετε διάθεση και όποιος έχει διάθεση, ελπίζω του χρόνου, πρώτα Θεός από Οκτώβρη που θα ξεκινήσουμε, αν πάνε όλα καλά, να είναι λίγο διαφορετικές οι συνθήκες, προς το καλύτερο βέβαια. Και μπορώ να πω ότι και εγώ εξεπλάγει, βλέποντας 21 φοιτητές εγγεγραμμένους που έχουν δηλώσει το μάθημα. Από το τμήμα το δικό μου δηλαδή. Και χάρηκα πραγματικά, γιατί νομίζω ότι ήταν γύρω στους 14-15, κάπου εκεί.
Θα μπει ούκεν το πολλό το F και δεν παίζει κανένα ρόλο. Πάντως, και ένας να ήταν... Δεν πρέπει να είστε, πρέπει να πω, κύριε καθηγητά, αρκετά σκληροί με τους εαυτούς σας. Ο πύχης είναι αρκετά ψηλά ήδη από τη στιγμή που πρώτα-πρώτα εγένετο τάξης, μάθημα και εξέταση. Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο ξεκίνησε underground, όπως είπατε. Πριν ξεκίνησε πραγματικά από μη υφιστάμενες συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ένα ελεύθερο μάθημα, ελεύθερης επιλογής. Σωστό. Μπαίνει στο πτυχίο, φαίνεται, θα πάρει και το βαθμό που του αναλογεί ο κάθε φοιτητής. Αλλά δεν προσμετράται στο γενικό σύνολο του βαθμού προς το παρόν. Γιατί είναι μάθημα, επαναλαμβάνω, ελευθερίας επιλογής. Ίσως αργότερα κάποια είπαν, επαναλαμβάνω, δεδομένα να αλλάξουν. Αλλά θέλω να επιθύνω ένα ευχαριστώ μεγάλο καταρχάς στην κυρία Σταρίδη που με συνδιδασκαλία το κάνουμε το μάθημα. Όσο νουπο θα έχω να σας ανακοινώσω και άλλα πολύ ευχάριστα, όχι προς το παρόν. Είμαστε σε αναμονή πολλών ευχάριστων εξελίξεων σε επίπεδο συνεργασίας, εννοώ επίσημης συνεργασίας, και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών και τον πρόεδρό μας τον κύριο Χρήστο Γαλανίδη, ο οποίος μας απέστειλε, η οποία επιτροπή μάλλον μας απέστειλαν 20 αντίτυπα λεξικού του δωρεάν του ιστορικού λεξικού της Ποντιακής Διαλέκτου του Παπαδόπουλου Ανθίμου και του ιδίου τη γραμματική της Ποντιακής Διαλέκτου. Οπότε τα παιδιά κάνανε και μαθήματα μέσα πάνω. Τους έβαλα και κάνανε εργασίες πάνω σε αυτό. Δηλαδή δουλέψαμε, μαζέψαμε από κάθε λίμα, από κάθε γράμμα τις παροιμίες. Κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραία συλλογή, και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτό το δεδομένο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βέβαια, πρέπει να πω ότι την συγκεκριμένη συζήτηση θα τη μεταφέρουμε εκ νέου. Θέλω πολύ να μάθω τις θετικές εξελίξεις και τα δεδομένα που έχετε να μας παρουσιάσετε από εδώ και πέρα. Η αφορμή της συζήτησής μας, το βλέπουν ήδη οι τηλεθεατές μας στα πλάνα τους, είναι αυτό ακριβώς που διαβάζετε. Ο τίτλος ακριβώς που διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, Διαχρονία του ανθρώπινου πόνου στον Όμηρο και στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δική σας παρουσίαση, κύριε καθηγητά, την Κυριακή. Τώρα, την Κυριακή μας έρχεται στις 27 του μήνα, στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Διαχρονία του πόνου, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε για την εξέλιξη του ανθρώπινου πόνου από τότε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω ανά τα χρόνια αν έχει αλλάξει τελικώς και πολύ η κλιμάκωση του, αγαπητή κύριε καθηγητά, και αυτό περιμένω να μάθω δίνοντας ένα μικρό preview στους ανθρώπους που θα βρεθούν ή σκέφτονται να βρεθούν την Κυριακή στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης στην Αλεξανδρούπολη, πενθυμίζω. Πρώτα ο Θεός. Να είμαστε σαφέστατα, καλά. Σαφέστατα. Γιατί από ό,τι βλέπω και ο καιρός είναι λίγο άσχημος και ελπίζω να στρώσει κάποια στιγμή. Πράγματι αυτή η διαχρονία δεν σημαίνει μόνο απλά την εξέλιξη, αλλά γενικότερα και το πώς υπάρχει ο πόνος του ανθρώπου. Και όταν λέμε πόνο, εννοούμε πιο πολύ τον ψυχικό πόνο, συνήθως μετά την απώλεια κάποιου προσφυλούς ανθρώπου. Η Ιλιάδα είναι μεστή τέτοιων περιπτώσεων. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στην Ιλιάδα μεθαύριο, γιατί με αυτήν ασχολούμαι περισσότερο, και το βιβλίο μου που παρουσιάσαμε εδώ με την ευγενική σας πρόσκληση, πάλι κύριε Σκέβα, είχα πει ότι εστιάζω περισσότερο στην Ιλιάδα. Θα εμείνω περισσότερο όμως στις δύο τελευταίες ραψοδίες της Ιλιάδος, την Ψή και την Ωμέγα, όπου περιγράφεται αφενός η απώλεια του Έκτορα, και κυρίως την Ωμέγα, όπου ο πατέρας ζητά από τον Αχιλλέα τη σωρό, την άψυχη σωρό του γιού του, του αδικοχαμένου γιού του, νεαρού γιού του και διαδόχου της του θρόνου της Τρίας. Μιας που αναφερόμαστε στην Ιλιάδα, πάντως κύριε καθηγητά, ο πόνος εκεί διαδραματίζει όχι απλά πρωταγωνιστικό ρόλο, υπάρχει παντού ως πέπλο που σκεπάζει τα πάντα και πυροδοτεί και καταστάσεις. Αν σκεφτώ τις απώλειες από πλευράς Ελλήνων αλλά και Τρώων, που προφανώς υπέστησαν τις περισσότερες ως ιτημένοι και είναι αυτονόητο εκ του αποτελέσματος, προφανέστατα αποτέλεσε όχι απλά και μόνο την αρχή, αλλά πυροδότησε μια συστάδα εξελίξεων, ενεργειών και δράσεων τελικώς. Αν ο πόνος δεν αντιμετωπιζόταν έτσι, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα και πόσο διαφορετικό θα ήταν, πόσο διαφορετική θα ήταν η Ιλιάδα στην αρχή, στη μέση αλλά και στο τέλος της κυρίως. Και όμως, ενώ ξεκινάμε, μαθαίνουμε και στο σχολείο το μαθαίνουμε αυτό.
Και μπορώ να πω ότι και έχω και, επειδή φέτος είχα και μια φοιτήτρια φιλόλογο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο μάθημά μου αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εξίνου Πόντου, όπου τους κάνω έτσι μια εισαγωγή γενικότερα 2-3 μαθημάτων για την αρχαία ελληνική ιστορία και πώς ξεκινάει και αρχαιολογικά και πώς διαχωρίζονται οι ιστορικές περίοδοι της αρχαιότητας. Όταν είπα για τον Όμηρο κτλ., λέω, ξεκινάει με την μήνη του Αχιλλέα, μήνη να είδε θέα, δεν λέει, ξέρω, δηλαδή τραγούδα τον θυμό, την αγανάκτηση, τον θυμό του Αχιλλέα και καταλήγει με έναν Αχιλλέα στην Ωμέγα την Ραψωδία, ο οποίος κάμπτεται από τα δάκρυα του γέρου πατέρα, το ασπρομάλι όπως περιγράφει ο Όμηρος, και παραχωρεί στον Πρίαμο τη σωρό του Έκτορα. Αλλιώς, την οποία είχε βασανίσει 12 μέρες γύρω από τη σκηνή του και γενικότερα από τα τείχη της Τρίας. Δηλαδή, και ευτυχώς με την επέμβαση των θεών, δεν θύρεται το σώμα. Θα περιμέναμε, λογικά σκεπτόμενοι, ίσως, το θέμα του πόνου σε ένα σκληρό πόλεμο να κυριαρχεί, όπως είπατε πολύ σωστά, αλλά βλέπεις αυτό τον μέγιστο, τον τρισμέγιστο ήρωα των Ελλήνων, που έχει σκορπίσει τον θάνατο στους Τρώες, να είναι κάκαμπτος και εκείνη τη στιγμή. Το εναντίον παρατηρούμε, βλέπουμε πόσο πολύ κάμπτεται ο Αχιλλέας, του λέει πάρτο και να το αποδώσει τη σωρό του πτώματος, τη σωρό του γιού σου, και να το αποδώσει στις προσήκουσες τιμές, κυδεύοντάς το και να το περιποιηθείς όπως πρέπει, να το κλάψεις και να το τιμήσεις. Αυτό δεν το περίμενε, μάλλον δεν το έχουμε ίσως δώσει μέχρι τώρα, τι να πω, την προσήκουσα προσοχή. Νομίζουμε ότι η Ιλιάδα είναι, και είναι βεβαίως, το μεγαλειώδες πολεμικό έργο. Έτσι γράφουν μέχρι σήμερα, δεν έχει γραφεί κάποιο μεγαλύτερο έργο από την Ιλιάδα πολεμικού περιεχομένου και χαρακτήρα. Όμως, το θέμα είναι ότι πώς καταλήγει ο Όμηρος. Δεν καταλήγει με τον θρίαβο των Αχαιών που φεύγουν αφού έχουν καταλάβει την Τρία, την έχουν διώσει, την έχουν λαιλατήσει και φεύγουν με θρίαμβο. Πάντως, βλέπουμε. Θέλω να επισημάνω το εξής. Ακόμα ενδιαφέρον την προσέγγιση σας και αντιλαμβάνομαι ότι δίνεται τη διάσταση ότι ο πόνος, πέρα από πηγή θλίψης, οργής και νέου πολέμου και νέας αιματοχυσίας, σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το κομμάτι, γίνεται πηγή ψυχικής εξηλαίωσης ίσως, αλλά ακόμη και πυροδοτεί και την ίδια τη Μυρίνη εν ευθέτω χρόνο, γιατί δίνεται και το διάστημα να κυδευθεί ο Έκτορας και να του αποδοθούν οι προσήκουσες τιμές, όπως αναφέρατε. Αν ήσασταν φοιτητής μου, μπορεί να σας έβαζα 10-11, θα σας έβαζα. Πολύ ωραία. Δημοκρίτιο εν ευθέτω χρόνο. Να το έχετε υπόψη. Να το έχετε υπόψη, είτε σε μεταπτυχιακό, γιατί φαντάζομαι έχετε και, ξέρω ότι έχετε και πτυχίο, αλλά ίσως και διδακτορικό. Θεωρώ ότι πιάσατε το νόημα. Αυτό είναι το νόημα της Ιλιάδας. Δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε την Ιλιάδα ως ένα πολεμοχαρές, ή τον Αχιλλέα επίσης, ως ένα πολεμοχαρές έργο. Ίσα-ίσα με τη σκηνή αυτή που του λέει ο πατέρας, θυμίσου τον πατέρα σου Αχιλλέα, που σε λίγο θα πεθάνεις και εσύ από τον Πάρη και το δέλος που θα στείλει με την καθοδήγηση του Απόλλωνα, και ο συνομήλικός μου σχεδόν πατέρα σου θα κλαίει και εκείνος. Και βλέπεις τον Αχιλλέα που έχει σκορπίσει το θάνατο, που είναι μέσα στη θλίψη και στον πόνο, τον πόνο εδώ είναι ο πόνος, από το χαμό του Πατρόκλου, όχι απλά κάμπτεται, λυγίζει ενστερνιζόμενο στον πόνο του πατέρα, του γέρου πατέρα που έχει απέναντί του, στο πρόσωπο του οποίου βλέπω το δικό του τον πατέρα, τον Πηλαία, και του λέει, πάρε το γιο σου και άμεστο καλό. Που διαφορετικά οι πολεμοχαρείς αρχαίοι θα έπρεπε να τον πιάσουν εχμάλωτο και να αρχίσουν να βιάζουν τους Τρώες. Εμείς πιάσαμε τον βασιλιά σας. Δηλαδή, φαντάζεστε τι διαφορετική τροπή θα είχε αν ο Αχιλλέας δεν είχε καμφθεί. Και θεωρώ με την η ταπεινή μου γνώμη βέβαια είναι αυτή, ότι στην Ωμέγα, που είναι και η καταληκτική ραψοδία, ο Όμηρος εσκεμμένα επιλέγει να βάλει αυτή τη σκηνή, αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή που ο Αχιλλέας κάμπτεται, δείχνοντας αφενός ότι ο πόνος των ανθρώπων
δεν έχει καταβολές, δεν έχει διακρίσεις σε αχαιούς τρόες, δηλαδή Έλληνες και μη Έλληνες αντιπάλους, αλλά είναι πανανθρώπινος, είναι ο κοινός για όλους τους ανθρώπους και άραγε αξίζει να σκοτωνόμαστε 10 χρόνια έξω από τα τείχη της Τρίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και να χάνει ο πατέρας το γιο και η μάνα το παιδί. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί επαναλαμβάνω, σας ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον. Οι φίλοι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται ότι είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να πάει μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ωστόσο, δεν έχω τον χρόνο, γι' αυτό θέλω αυτό το μικρό preview να το κάνω λίγο πιο εκτεταμένο, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. Η αρχή είναι τα ομηρικά έπη. Η αρχή είναι η εποχή του Ομήρου. Με τη δική σας προσέγγιση, πώς πιάνετε το νήμα του πόνου ως παράγοντα που διέπει τις επόμενες εποχές, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι κινητήριος δύναμη για όλα τα γεγονότα, θετικά ή αρνητικά, πολέμους ή ακόμη και ειρηνευτικές διαδικασίες που προέκυψαν μέχρι σήμερα. Πώς μπορεί να πιάσει κανείς αυτό το μύτο, ποια άκρη βρίσκει? Γιατί σε μένα μάλλον σαν γόρδιος δεσμός ακούγεται, παρά σαν ένα καλό κουβάρι που μπορείς να πιάσεις και να ξετυλίξεις. Δύσκολα. Γι' αυτό και έχω βάλει τον Όμηρο και τη σύγχρονη εποχή. Θα μου επιτρέψετε να μην το πω, γιατί ήθελα να, γιατί ήθελα να το κρατήσω για αύριο. Ωραία, για ποιο λόγο ωραία. Έβαλα με τη σύγχρονη εποχή. Ξέρετε, ο τίτλος προέκυψε με τη ζήτηση με τον Μητροπολίτη τον ίδιο, ο οποίος με απίθυνε προσωπικά την πρόσκληση να μιλήσω σε μια κατηδίαν κουβέντα που είχαμε και μου λέει, θα μας τα πεις αυτά και σε μια διάλεξη. Είναι τόσο ωραία, λέει, πρώτη φορά τα ακούω. Λέω, σεβασμίτως, δεν λέω ευχαρίστως, αλλά βρίσκεται ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από άποψη κοινού. Μου λέει, για τον ανθρώπινο πόνο, λέει, πάντοτε θα υπάρχει ενδιαφέρον. Και ιδιαίτερα σε τέτοια βάση που ξεκινώντας από τα έπη, όπως είπατε, κύριε Σκέβα. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω και πιο πριν, για να αποδείξω στους ακροατές μεθαύριο, στους θεατές, πώς να το πω, όσοι παρευρεθούν τέλος πάντων στο πνευματικό κέντρο, ότι ο Όμηρος γιατί επιλέγει τον ανθρώπινο πόνο και δείχνει αυτή τη διάσταση της πανανθρώπινη διάσταση του πόνου. Γιατί πρωτίστως δεν είναι ποιητής. Πρωτίστως δεν είναι καλλιτέχνης, αλλά είναι θεολόγος. Πάντως, εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ άλλο συνέστημα ή σύνολο συναισθημάτων που να είναι τόσο οικουμενικό και να αγγίζει τους πάντες, από τον πλούσιο μέχρι το φτωχό, από τον κοινωνικά προβεβλημένο και τον άνθρωπο που βρίσκεται στα υψηλότερα στρώματα της ιεραρχίας κοινωνικής μέχρι τον άνθρωπο που βρίσκεται στα χαμηλότερα. Αγαπητοί κύριε καθηγητά, υποθέτω ότι όλοι βιώνουμε συναισθήματα, αν όχι με την ίδια ένταση, σίγουρα βιώνουμε κοινή μορφή συναισθημάτων. Με την ίδια ένταση, βέβαια. Εγώ, όταν χάνεις τον άνθρωπό σου, το παιδί σου, πώς θα κλάψεις? Δεν θα κλάψεις με τον ίδιο πόνο. Είτε είσαι στο Αφγάνισταν, είτε στην Κίνα, είτε είσαι, πού να πω, στη Βολιβία και στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει διάκριση στον πόνο. Δεν πονάς διαφορετικά. Αυτού δείχνει ο Όμηρος. Ξεκινώντας όμως από μια θεολογική βάση. Και όχι θεολογία, τι σημαίνει φιλοσοφία. Είναι τόσο φιλοσοφημένος ο Όμηρος, που δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Και αυτό γράφω και στο βιβλίο μου, φυσικά, που πρόσφατα παρουσιάσαμε. Και να και μια πηγή αντικειμένου για επόμενη διάλεξη. Μια προσέγγιση. Ξέρω ότι η θεολογική προσέγγιση και εδώ παίζει καταλυτικό ρόλο στην διάλεξη της Κυριακής και στην εκδήλωση που θα έχουμε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Αλλά αν το βάζατε ίσως κάτω από το φως του προβολέα, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο για μια εξ ολοκλήρου διαφορετική, ακόμη πιο διαφορετική προσέγγιση. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Τροφή για σκέψη, κύριε καθηγητά. Είμαστε 3.000 χρόνια μετά τη σύνταξη των Ομηρικών Επών και ακόμα ασχολούμαστε με τον Όμηρο. Είναι τυχαίο. Το ερώτημα αυτού σας αφορούσε πολύ και μας ακούει. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και δέχτηκα την πρώτη στιγμή και ευχαριστώ πολύ τον Σεβασμιότατο Τόμας, τον κύριο Άνθιμο. Θεωρώ ότι το Πνευματικό Κέντρο και γενικότερα η Μητρόπολη είναι ο κατεξοχήν χώρος για να κάνεις τέτοιες κουβέντες με αφορμή τον Όμηρο. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι πρωτίστως θεολόγος και μετά ποιητής.
ένα απολύτως φιλοσοφημένο άτομο. Πρέπει να συνοψίσω, ωστόσο, θα ήταν παράληψη να μην επαναλάβω την πρόσκληση. Την είχατε καθόλου τη διάρκεια στους δέκτες σας, φίλες και φίλοι, την Κυριακή που μας έρχεται τώρα στις 27 του μήνα, στις 18:30, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης της Αλεξανδρούπολης, εφόσον θέλετε να εμβαθύνετε και να εντρυφήσετε σε όσους αρκετούς, τολμώ να πω, κύριε καθηγητά, προβληματισμούς, σκέψεις και προσεγγίσεις μεταφέραμε ήδη από εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά που το κάνατε. Να ξεφύγουμε λίγο και από τη μιζέρια, λίγο και τη στεναχώρια της περίοδου. Εγώ ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Διχείρω το μήνυμα. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε. Σας περιμένω με πολύ χαρά. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα πριν πάμε σε διαφημίσεις και να δούμε, μιας που μιλούμε για ανθρώπινο πόνο και την αντιμετώπιση του, να το δούμε από επιστημονικής και ιατρικής πλευράς. Τουλάχιστον έτσι το βλέπουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Μείζωνα η διαχείριση του πόνου, μείζωνα ζητούμενο, κυρίαρχο ζητούμενο, να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι την αντιμετωπίζουν. Έχουμε παράταση για 28 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, οι οποίοι βρίσκονταν μέσω του ΑΕΔ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε μαζί τις λεπτομέρειες πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρατείνονται με κοινή υπουργική απόφαση για ακόμη ένα χρόνο οι συμβάσεις των 28 εργαζομένων μέσω ΑΕΔ στην νοσηλευτική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου, οι εργαζόμενοι αυτοί συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό μετά τις μνημονιακές περικοπές που είχαν επιβληθεί στη χώρα μας, με στόχο τη δραστική μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου προς τους ασθενείς. Υπογράφτηκε η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμα χρόνο η σύμβαση με την οποία εργάζονται μέσω ΟΑΕΔ 28 υπάλληλοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας διαφορών ειδικότητων, δηλαδή νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και ΜΕΕΣ. Η συμβολή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική στο νοσοκομείο, γιατί ήρθαν σε μια φάση που είχε αποψηλωθεί το νοσοκομείο από προσωπικό και μας κρατήσανε όρθιους στα πόδια. Καλύψανε πάρα πολλά κενά και έχουν αποκτήσει ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία. Και ήταν πολύ θετικό το ότι το Υπουργείο κατόρθωσε να βρει τη νομική εκείνη ρύθμιση για να παραταθεί η σύμβασή τους για ένα ακόμα χρόνο. Και αυτοί αμείβονται κανονικά. Παίρνουν κανονικά τις άδειές τους και τα επιδόματα τα οποία τους αναλογούν. Όπως όμως εξηγεί ο κ. Αδαμίδης, το προσωπικό δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό και έχει κατατεθεί έτοιμο στο Υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη 33 ακόμα νοσηλευτών. Ενώ ήδη έχει εγκριθεί η πρόσληψη 48 διοικητικών υπαλλήλων στο νοσοκομείο. Το ερώτημα είναι, με αυτό καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες του νοσοκομείου? Όχι, ξεκάθαρη είναι η απάντηση. Θα ήμασταν ικανοποιημένοι αν παίρναμε ακόμα 33 νοσηλευτές και έχουμε υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για την έγκριση πρόληψης 33 επικουρικών νοσηλευτών. Ευελπιστώντας ότι το επόμενο διάστημα θα εγκριθεί για να ξεκινήσει η διαδικασία για να τους πάρουμε. Μια παρόμοια διαδικασία έγινε για τους διοικητικούς υπαλλήλους, εγκρίθηκε από το Υπουργείο και ήδη έχουν βγει τα αποτελέσματα, τα οριστικά, και αρχίσαν και στέλνονται επιστολές που τους ενημερώνουν ότι πρέπει να παρουσιαστούν στο νοσοκομείο. Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να έρχονται οι πρώτοι και είναι συνολικά 48 άτομα. Τα 48 αυτά άτομα σημαίνει μια 75% περίπου αύξηση του προσωπικού του διοικητικού. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νοσοκομείου μέχρι τώρα, εκτός από την πρώτη ίδρυσή του. Αν σε αυτούς προσθέσουμε τους τρεις που πήραμε με δελτίο παροχής υπηρεσιών και ορισμένους που έχουμε πάρει πάλι μέσω ΑΕΔ, με παρόμοιο πρόγραμμα όπως με τους νοσηλευτές, για πρώτη φορά το νοσοκομείο φτάνει να έχει το 100% του οργανικού προσωπικού. Ωραία, εμείς με Ροστρίτο επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και γυρίζουμε σε εσάς με θέματα αμυγός τοπικής επικαιρότητας, εστιάζοντας στον οργανισμό λιμένος της Αλεξανδρούπολης και σε όσα συζητήθηκαν με γνώμονα τα logistics, με γνώμονα τα δίκτυα, τις υποδομές και την μεταφορά προϊόντων. Μια συζήτηση βέβαια η οποία μοιάζει ατέρμονη για την περιοχή μας, αφού έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο της τέθηκαν επιτάπητος και θέματα ουσιαστικής δημιουργίας, ουσιαστικής
συνδρομής στις υποδομές προκειμένου η περιοχή να πετύχει το ζητούμενο, γιατί η στόχευσή της φαίνεται πως είναι η μεταφορά κυρίως εμπορευμάτων, κυρίως να γίνει ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης, ρεπορτάζ για την οποία θα δούμε ευθύς αμέσως. Προσυνεδριακή συνάντηση με θέματα logistics της Βορείου Ελλάδος προκλήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης με φόντο το συνέδριο Logistics Solutions 6 που διοργανώνεται την 3η-5η Φεβρουαρίου του 2019 στη Θεσσαλονίκη από το Supply Chain Institute. Υπάρχει μια τοπική επιχειρηματικότητα η οποία πέρασε μια και άντεξε μια δεκάχρονη κρίση και θέλει να ανατάξει, να αναταχθεί και να προχωρήσει μπρος. Υπάρχει ένας λιμένας ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει και να στηρίξει την επιχειρηματικότητα την τοπική με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο σημαντικός προφανώς είναι να είναι το σημείο όπου θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες της μεταφοράς από τον τόπο παραγωγής στον καταναλωτή όλα τα προϊόντα των επιχειρήσεων. Αυτό είναι στρατηγικός στόχος του οργανισμού Λιμένα. Πάμε να το αναδείξουμε και η σημερινή συνάντηση με την ευγενή στήριξη από την εταιρεία Planning, η οποία είναι γνωστή για τη γνώση στα θέματα αυτά, επιχειρούμε να αναδείξουμε τις ανάγκες που έχουν οι τοπικές επιχειρήσεις στο κομμάτι αυτό. Σκόπος της συνάντησης είναι να αναδειχθούν από τις ίδιες τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι βέλτιστες πρακτικές για τα δίκτυα, υποδομές και λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας της ευρύτερης περιοχής. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη σημερινή πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τη στιγμή που το ΤΑΙΠΕΔ έχει καθυστερήσει 18 τουλάχιστον μήνες αναφορικά με την δημιουργία του πλαισίου εκείνου, του νομοθετικού πλαισίου για τις παραχωρήσεις χρήσεων της ζώνης του εμπορικού λιμένα, του ανατολικού τμήματος του λιμένα. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η υπερδραστηριότητα αυτή του Οργανισμού Λιμένος και των ανθρώπων εδώ των στελεχών αναφορικά με την δημιουργία κατά μόνας πλέον υποδομών για το λιμάνι προκειμένου να εξυπηρετήσει το σύνολο της θρακιώτικης επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται σήμερα και μια διαβούλευση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των επιχειρηματιών της περιοχής έτσι ώστε οι όποιες επενδύσεις και οι όποιες παρεμβάσεις να πιάσουν τόπο και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα αυτού του τύπου τις ανάγκες. Βέβαια, προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο, το λιμάνι πρέπει να εφοδιαστεί με μια σειρά προϊόντων όπως ψυγεία, φορτωτικά μέσα, ακόμα και αποθήκες που θα επιτρέψουν μια εισβάθος συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία πάντως υπάρχουν και το ζήτημα πλέον βρίσκεται στην ορθή συνεργασία του οργανισμού με τις επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να μιλήσουμε με την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής και να δούμε τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις λύσεις που μπορούν να δώσουν στα logistics, στην ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιφέρειας Θράκης και γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας. Πιστεύουμε ότι είναι η αρχή μιας συζήτησης, γιατί προφανώς σε επόμενο 2-3 ώρες δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Και πάλι ευχαριστούμε τον Οργανισμό Λιμένου Αλεξανδρούπολης για αυτό. Η αρχή λοιπόν μιας συζήτησης, η οποία θα συνεχιστεί, θα έχουμε μεγαλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία και πιο συχνή. Θα συνεχιστεί σίγουρα στις 5 Φεβρουαρίου στο συνέδριο που κάνουμε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε γενικότερα για τις λογίσεις της Βορείου Ελλάδος. Κύρια συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης με όλους τους φορείς και όλες τις επιχειρήσεις θα παρουσιαστούν εκεί και είναι χαρά μας να σας δούμε και εκεί και εσάς και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Μια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, η οποία υπενθυμίζω ότι γίνεται για χρόνια. Βέβαια, ζητούμενο είναι στην προκειμένη περίπτωση να δούμε και αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και φυσικά να προκύψουν και υποδομές. Ανέφερε ο Γιώργος Χονδρόπουλος κάποιες από τις απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να γίνουν έστω τα πρώτα βήματα, έτσι ώστε να έχει προοπτική να εξελιχθεί σε διαμετακομιστικό κέντρο το λιμάνι της πρωτεύουσας του Εύρου. Από αυτό θα πάμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και καταγόμενο και δραστηριοποιημένο. Φυσικά στην περιοχή του Εύρου, καταγόμενο από εδώ, δραστηριοποιούμενο επίσης εδώ, τον κύριο Θανάση Μπέλα. Με τον αντιπρόεδρο της Νομοσπονδίας συζητήσαμε για την πρωτοβουλία της που έχει να κάνει με το σήμα κανόν. Επί της ουσίας, μία ένδειξη η οποία δύναται να έχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και φυσικά να δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο brand name, προσέξτε, σε προϊόντα μικρών παραγωγών και σε μοναστηριακά προϊόντα και αγαθά. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κίνηση και μία προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια, αλλά επί της ουσίας έφτασε στην διαδικασία της παρουσίασης και έφτασε στην διαδικασία να έχει ήδη ξεκινήσει, να έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Και από όσο μας είχε πει ο κύριος Καβαθάς,
βρισκόμενο στην Αλεξανδρούπολη πριν από μέρες, να υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Με τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ συζητήσαμε για τον κανόνα, αλλά και με τι πρέπει αυτός ο κανόν να συνδυαστεί, προκειμένου, και μιλούμε πάντα για συνδυασμό από μεριάς πολιτείας, προκειμένου να αποτελέσει επί της ουσίας μια προοπτική απόκτησης ενός πραγματικού brand name με διεθνή ανταπόκριση, με διεθνή αναγνώριση και φυσικά με διεθνείς πωλήσεις, που είναι και το ζητούμενο. Ακολουθεί το μέρος της συζήτησης με τον κύριο Μπέλλα. Φυσικά, φίλες και φίλοι, εδώ θα κλείσουμε και εμείς ενημερωτικά την παρουσία μας για ακόμη μια εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά που παραμείνατε κοντά μας. Επιστρέφουμε από Δευτέρα ραδιοφωνικά 12 με 1 στον Δέλτα FM στους 102,3. Τηλεοπτικά πάντα εδώ, πάντα από εδώ, από την Δέλτα Τηλεόραση στις 7.30. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Σε μια πρωτοβουλία η οποία αποτελεί το επίκεντρο και την αφορμή της δικής μας συζήτησης, που έχει να κάνει με το εμπορικό σήμα κανόν, με την καθιέρωσή του και με τα βήματα που ευελπιστείτε να γίνουν προκειμένου πραγματικά να μείνει ως σήμα κατά τεθέν. Κύριε Μπέλλα, μου είχατε μιλήσει και οφείλω να το πω στον αέρα, με πολύ πάθος στην off camera και off ραδιοφώνου συζήτηση που είχαμε κάνει προημερών. Φαίνεται ότι πιστεύετε πάρα πολύ το εγχείρημα. Θέλω να μπούμε μαζί σας στην ουσία του σήματος, στην ουσία του κανόνα. Ναι, κύριε Σκέβα, κοιτάξτε να δείτε, ο κανόν είναι τιμή για μας και σαν Ελλάδα και σαν ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και για την περιοχή μας, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία και ορμόμενος από τι, ότι οι υπόλοιπες οι θρησκείες, όπως η καθολική, η μουσουλμάνη, η εβραϊκή θρησκεία, η σήμανση τους έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, που για μας και στις μέρες που βιώνουμε η ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα της περιοχής μας, λοιπόν, πιστεύουμε ότι είναι ένα μεγάλο χαρτί και ένα μεγάλο όπλο που η εξέλιξη του είναι μόνο θετική, που μπορεί να έχει πραγματικά μια πολύ δυνατή εξέλιξη και να όχι μόνο να βελτιώσει και να σώσει το ελληνικό μπραντ και το ελληνικό προϊόν. Είναι τιμή για μας, γιατί η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας Παγκόσμια επέλεξε την Ελλάδα και τη ΓΕΣΕΒΕ να δημιουργήσει την εταιρεία σήμανσης. Από την πλευρά μας, σαν Ομοσπονδία Εύρου και σαν Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν όσο μπορούν περισσότερα προϊόντα σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να είναι ισχυρό όπλο για την παγκόσμια αγορά. Και πραγματικά το λέω παγκόσμια αγορά, δεν είναι υπερβολές. Γιατί η Ορθοδοξία είναι παγκόσμια και ειδικά στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, έχει τόσα χρόνια θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο και το θεωρούσαν μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό και ξεκίνησε η διαδικασία της σήμανσης. Από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε έτοιμοι, όλη αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, δεν είναι κάτι στάσιμο, είναι κάτι που κινείται και νομοθετικά και οι διαδικασίες, που πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει πολύ τις συνθήκες ένταξης και χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες, ώστε να μπουν πολλά ελληνικά προϊόντα. Κύριε Μπέλλα, η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο της παρουσίασης του σήματος εδώ στην Αλεξανδροπολή είχα τη δυνατότητα να συζητήσω on camera, αλλά και στο περιθώριο της διαδικασίας με τον κύριο Καβαθάκη. Εκείνος έδειξε όχι να το πιστεύει, αλλά πραγματικά να είναι πεπισμένος ότι πρόκειται για ένα γεγονός, μια πρωτοβουλία που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα μικρών παραγωγικών μονάδων και τα μοναστηριακά. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπέλλα, επειδή μιλούμε για μια αγορά η οποία απευθύνεται όχι μόνο εδώ, αλλά ουσιαστικά έχει παγκόσμιο αντίκρισμα και παγκόσμιο αντίκτυπο, αν πιστεύετε πραγματικά ότι δύναται να ταράξει σε τέτοιο σημείο τα νερά του επιχειρήν σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα που προανέφερα? Βεβαίως δίνεται να ταράξει τα νερά, και όχι μόνο να ταράξει. Αν το αξιοποιήσουμε σωστά εμείς, σαν επιχειρηματική κοινότητα και σαν κράτος, το τονίζω και σαν κράτος, σαν δεύτερη κατάσταση όμως, λοιπόν, το πιστέψουμε και το υιοθετήσουμε, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για αυτά τα προϊόντα, ελληνικά προϊόντα ουσιαστικά, μικρών παραγωγών. Το μικρό παραγωγών έχει δύο όψεις, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και να μεγαλώσει το κομμάτι του τζίρου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, όπως σας είπα, δεν είναι στάσιμα. Είναι το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Και σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και πιστεύουμε να τα ανοίξουμε πιο πολύ για να μπορεί να χωρέσει περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερα προϊόντα. Εκείνο όμως που σηματοδοτεί ότι το ελληνικό μπραντ είναι πολύ χαμηλό. Αυτό έτσι έξω.
Λοιπόν, αυτό είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μπραντ Ελλάδα και τα προϊόντα μας να δειχτούν. Και σας πληροφορώ ότι τα κυριότερα προϊόντα ειδικά είναι μικρών επιχειρήσεων, άρα κουμπώνει και δένει απόλυτα στα δικά μας δεδομένα της αγοράς. Εκτός από αυτό όμως μας ενδιαφέρει και η εσωτερική αγορά. Να αναστρέψουμε λίγο τις εισαγωγές, να δημιουργήσουμε ένα άλλο περιβάλλον για τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή αν το δούμε λίγο πολύ σοβαρά, έτσι, και εμείς πρώτα και η καταναλωτική συνείδηση των Ελλήνων και το κράτος που μπορεί να βοηθήσει, πιστεύω ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες. Δεν φτάνει μόνο αυτό για να σωθούμε οικονομικά και να έχουμε προοπτική, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί που είναι το κατάλληλο time τώρα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Κύριε Μπέλλα, σας ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά επικοδομητικό για μένα και είμαι βέβαιος και για τους ακροατές μας να ακούμε αυτά τα λόγια να προέρχονται από τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και δει από έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται στον καλύτερο νομό της Ελλάδας, θα λέγαμε, καταγόμενοι από εδώ, στον νευραλγικότερο νομό της Ελλάδας, θα πω εγώ, στον Εύρο. Ξέρετε, το επόμενο ερώτημά μου είναι το εξής. Συνηθίζουμε να λέμε και είναι γεγονός ότι πράγματι έχουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα από μικρές φάρμες, από μικρές παραγωγικές μονάδες εν γέννη. Ωστόσο, νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτήν ακριβώς την ποιότητα και αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι το σήμα ένας τρόπος ή ο κυριότερος τρόπος πλέον, πρόεδρε, προκειμένου να δώσουμε το απαραίτητο brand name και την όθηση στα προϊόντα μας παγκοσμίως. Κοιτάξτε, το σήμα δεν φτάνει από μόνο του. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως, ότι πρέπει και εμείς να πιστέψουμε στον εαυτό μας, στις δυνατότητές μας και στα προϊόντα μας. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα ποιοτικά, τα οποία αν τα αναδείξουμε και τα οργανώσουμε να γίνουν πιο παραγωγικά, όπως το λάδι μας, τη φέτα μας, το μέλι μας, το κρασί μας, πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία πραγματικά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο που δικαιούται αυτή η περιοχή, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αρκεί να πιστέψουμε εμείς στον εαυτό μας. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιέσουμε και να πείσουμε την ελληνική πολιτεία σε αυτά τα σημεία να δείξει ένα καλύτερο και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ειδικά αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Σκεύα. Το νευραλγικότερος νόμος. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε εμείς και να πιέσουμε, να πείσουμε και την ελληνική πολιτεία. Γιατί αν δεν το κάνει και δεν βελτιωθούν οι συνθήκες στην περιοχή μας, θα έχουν μία αναστρέψιμο σε λίγα χρόνια. Γι' αυτό όλα αυτά και ο κανόνα από μόνο του δεν φτάνει, πρέπει να ψάξουμε και εμείς τον εαυτό μας και να οργανωθούμε. Πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Κύριε Μπέλλα, τώρα λέτε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να εμβαθύνω σε αυτό επισημένοντας το εξής. Ναι, μεν, ας κάνουμε μαζί μια υπόθεση εργασίας. Πιστεύω στο σήμα, εντάσσομαι κάτω από την ομπρέλα του. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και την ίδια ώρα έχω να αντιμετωπίσω ως ευρύτης παραγωγός, ας πούμε ως παραγωγός από τη Ροδόπη ενδεικτικά. Έχω να αντιμετωπίσω ένα τεράστιο κόστος μετακίνησης, έχω να αντιμετωπίσω ένα φορολογικό πλαίσιο εξαιρετικά δυνητικά επιζήμιο για μένα και για την οικονομική μου δραστηριότητα. Θέλω να ρωτήσω αν η Συνομοσπονδία μπορεί να πιέσει και αν έχει ήδη πιέσει προκειμένου το σήμα να έρθει και να παντρευτεί με τέτοιες ενέργειες οι οποίες αποτελούν ουσιαστικές κινήσεις όθησης στο τοπικό επιχείρημα. Εκεί είναι όλο το σκεπτικό μας πώς μπορούμε να δώσουμε μια όθηση. Η Συνομοσπονδία, και όχι μόνο η Συνομοσπονδία, γιατί ξέρετε όλες οι κινήσεις για το κανόνι είναι πλέον σε μια διαβούλευση της παγκόσμιας ορθοδοξίας και πραγματικά εκεί βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός, γιατί έχουμε συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένο περιβάλλον από τις όμορες χώρες, πιστεύουμε ότι εκεί είμαστε ο δύναμος κρίκος. Εκεί πιέζουμε την πολιτεία ότι πρέπει να το δει με ένα άλλο μάτι, αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην οικονομία. Αλλά πιστεύω ότι, το ξαναλέω, ότι είναι ένα πολύ καλό χαρτί. Δεν φτάνει από μόνο του. Θέλει να παντρευτεί και με άλλα πράγματα που αφορά την ελληνική πολιτεία και να ξεκαθαρίσει πλέον τι θέλει να κάνει.